Η αντίληψη δική μου είναι ότι εκτός από τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Καλλικράτης, εδώ πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επεκτηνόμαστε σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, προβληματίζουν τη Δυτική Αθήνα. Και στα νοσοκομεία που δεν ανήκουν, να βοηθάμε. Και στο θέμα του περιβάλλοντος και στα υπόλοιπα, που δεν είναι οι κλασικές αρμοδιότητες του Καλλικράτη. Έτσι λοιπόν και το Πάρκο Τρίτσι δεν ήταν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Αττικής. Όταν ήρθαμε εδώ ήταν, υπήρχε ένα νόθο σχήμα, ένα διοικητικό συμβούλιο, ένας οργανισμός κτλ. Αλλά βλέπαμε μέρα με τη μέρα ότι το πάρκο, αν ήταν σε καλή κατάσταση έτσι πως ήταν, θα λέγαμε ωραία, καλά πάει, μια χαρά. Βλέπαμε ότι μέρα με τη μέρα υποβαθμίζεται το πάρκο, μέρα με τη μέρα ξεραίνεται και μας δημιουργήθηκε η ανάγκη να μιλήσουμε γι' αυτό και να σχεδιάσουμε κάτι γι' αυτό. Πήγαμε αρκετές φορές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την μετέπειτα, γιατί εμείς ήμασταν και πριν, και με την προηγούμενη και με αυτή την κυβέρνηση πήγαμε αρκετές και είπαμε ότι το βασικό μας και το κυρίαρχο αίτημά μας ήταν ότι το πάρκο πρέπει να το χειρίζεται η αυτοδιοίκηση. Δύο πράγματα πρέπει να υπάρχουν στο. Το ένα είναι η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση, η διαρκής, η μόνιμη δηλαδή χρηματοδότηση, όχι η περιστασική χρηματοδότηση από εδώ και από εκεί, η μόνιμη χρηματοδότηση. Το δεύτερο είναι το προσωπικό. Και το τρίτο είναι η αυτοδιοίκηση που θα το χειρίζεται. Ας είναι του Υπουργείου, ας είναι της κυβέρνησης, ας είναι οπουδήποτε, αλλά να το χειρίζεται. Τέλος πάντων, οι προτάσεις μας, να μην το λέω τώρα αναλυτικά, εισακούστηκαν. Έγινε αυτός ο σχεδιασμός. Η Περιφέρεια Αττικής ορίζει δύο. Τον πρόεδρο όρισε τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Πολίζο, και τον κύριο Κουτσοθοδωρή, που είναι από την περιοχή και γνωρίζει. Από εκεί και πέρα οι Δήμοι, τα Πανεπιστήμια, οι φορείς κτλ. Έγινε αυτό ένα σχήμα ικανό να λειτουργήσει το πάρκο. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση επίσης. Τώρα, επίσης, το 58.000 περίπου το μήνα, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, από τους ΚΑΠ. Αυτό βέβαια, πιστεύω ότι δεν θα είναι εις βάρος της αυτοδιοίκησης. Θα προσθεθεί στο κονδύλι συνολικά της αυτοδιοίκησης, δεν θα είναι εις βάρος των Δήμων και των Περιφερειών. Έτσι, δεν θα, υποθέτουμε ότι θα είναι ένα έξτρα κονδύλι. Θα είναι ένα έξτρα, δηλαδή θα αυξηθούν κάπως οι ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ τώρα είναι 2,7 δις. Από αυτά γύρω στο 1,6 δίνονται στους Δήμους και στις Περιφέρειες, τα άλλα είναι κοινωνικά, προνοιακά, μεταβιβαστικές πληρωμές και. Αν να αυξηθεί και με αυτό το ποσό που είναι γύρω στις 680.690 που είναι το χρόνο για το Πάρκο Τρίτσι. Άρα λοιπόν να υπάρχει η χρηματοδότηση. Αυτή να είναι η μόνιμη χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες. Από εκεί και πέρα να υπάρχουν οι έκτακτες. Για παράδειγμα, η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να εγγράψει το προϋπολογισμό του 700.000 ευρώ, τα οποία θα δοθούν στο Πάρκο Τρίτσι εφόσον το Πάρκο Τρίτσι κρίνει τις ανάγκες του και πει θέλουμε να κάνουμε αυτό το έργο και θα το χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια. Μπορεί ένα αντίστοιχο κονδύλι να υπάρχει από το κράτος, από. Πέρα όμως, αλλά να υπάρχει αυτό. Και το τρίτο σημείο είναι να δοθεί η δυνατότητα, να υπάρξει δυνατότητα. Τρεις εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι, τρεις εργαζόμενοι παραμένουν πληρωμένοι τώρα, πληρώθηκαν. Αλλά το ζήτημα είναι να αυξηθούν οι εργαζόμενοι για να μπορέσει και το πάρκο τρίτσι για να αναπνεύσει. Θεωρώ ότι γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν ενέργειες προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτές αν συνεχιστούν, γιατί τώρα μιλάμε για το πνεύμονα όχι μόνο της Δυτικής Αθήνας, μιλάμε για ένα πνεύμονα όλης της Αττικής. Το Πάρκο Τρίτσι και ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα, το μεγαλύτερο Βαλκανίων και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Τεράστιο πάρκο και με ζωή. Άρα λοιπόν, εκεί μπορεί να γίνονται περιβαλλοντική εκπαίδευση, μπορεί να γίνονται περιβαλλοντικές δράσεις, μπορεί πολλά πράγματα να γίνονται, πολιτιστικά γεγονότα και ούτω καθεξής, τα οποία προγραμματίζονται από ό,τι ξέρω. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι, πιστεύω και θέλω βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουμε
Θα αλλάξουμε σελίδα και το πάρκο Τρίτσια θα αρχίσει να αναπνέει. Άρα είστε αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος, ναι, με αυτά τα βήματα.